Τηλεεργασία είναι ατάς στην εποχή, έτσι λένε και εξέδωσε μια μελέτη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο γνωστός ΣΕΒ, τον Διευθυντή Επικοινωνίας του οποίου, τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή να το συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Βέργαδε. Κύριε Παγκόνη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Εσείς δουλεύετε από το σπίτι ή πάτε στη δουλειά? Και από το σπίτι, αλλά βασικά στη δουλειά. Ποια ανάγκη έκανε το ΣΕΒ να εκδώσει αυτή τη μελέτη? Έχουμε το τελευταίο διάστημα και για την ακρίβεια αρκετό διάστημα, είναι τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα, που αναπτύσσουμε και μελετούμε ζητήματα που αφορούν αυτό το οποίο λέμε το μέλλον της εργασίας. Ουσιαστικά δηλαδή εκείνες τις εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εργασία πλέον στο σύγχρονο κόσμο, εξελίξεις οι οποίες ακριβώς δημιουργούνται από την τεχνολογία, από τις αλλαγές που φέρνει η ίδια η τεχνολογία και εν πάση περιπτώσει και από τον μετασχηματισμό, τον λεγόμενο παραγωγικό ψηφιακό μετασχηματισμό που τον βλέπουμε να εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κάναμε αρκετές αναλύσεις πάνω σε αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας με αφορά και στις δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα και όπως και στο μέλλον και βεβαίως ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο καινούριο όπως ίσως κανείς νομίζει αλλά προφανώς και σαφέστατα έχει να κάνει με την εξέλιξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων είναι η τηλεεργασία που αν το ορίσει κανείς από την αρχαιοελληνική λέξη τηλε είναι, είναι η εργασία από απόσταση. Μακριά. Είδα και το βιντεάκι προηγουμένως που είχατε για το διάστημα, νομίζω ότι η απόσταση από εργασία, η εργασία από απόσταση θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε πολύ περισσότερο και το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Να σας πω μόνο τούτο. Με βάση μελέτες που έχουν γίνει έξω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, σε εξελιγμένες οικονομίες, να το πω έτσι διαφορετικά, φαίνεται ότι τουλάχιστον μισές θέσεις εργασίας οι οποίες σήμερα υπάρχουν σε διάφορους κλάδους οικονομίας μπορούν να τύχουν τηλεεργασίας, έστω και μερικής, όπως λέμε, τηλεεργασίας. Η μελέτη που αναφερθήκατε και την οποία την εκπονήσαμε προ λίγων ημερών έχει να κάνει με το τι γίνεται σήμερα στη χώρα, ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της τηλεργασίας και ευνοούνται περισσότερο και νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο κάπως προφανώς να το δούμε. Και ευνοούνται και προσφέρονται, γιατί και δεν προσφέρονται, όλες. Όχι, δεν προσφέρονται όλες προφανώς όλα τα επαγγέλματα, όλες τις θέσεις. Θα λέγαμε αν προσπαθήσουμε να το κωδικοποιήσουμε ότι εκείνες οι θέσεις εργασίας, εκείνες και τα επαγγέλματα και οι τομείς που προσφέρονται για την τηλεργασία είναι αυτοί που ανήκουν, στις οποίες βρίσκονται μάλλον θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, θέσεις υψηλών προσόντων και κυρίως σε κλάδους και σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές που λέμε κλάδοι και επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Είναι κατά βάση εκείνα τα πεδία στα οποία η τηλεργασία αναπτύσσεται περισσότερο. Αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να δούμε και κάποιες από τις κάρτες μας. Κάρτα, τον πρώτο πίνακα, για τους τηλεθεατές μας. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ. Αυτή η κάρτα δείχνει ακριβώς καταρχάς τι συμβαίνει στην Ευρώπη, για να έχουμε μια εικόνα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου έχουμε μια διαφοροποίηση. Η βόρεια, η δυτική Ευρώπη έχει μεγαλύτερη διείσδυση τηλεργασίας στις χώρες αυτές. Στη Δανία, μάλιστα, που είναι πρωταθλητή στην Ευρώπη, είναι γύρω στο 19,8%. Η Ελλάδα είναι στο 5%. Δεν είμαστε πολύ πίσω, θα έλεγα, αλλά είμαστε στη 18η θέση στους 28. Η Ευρώπη είναι στο 8,3%, δηλαδή περίπου 8% των απασχολουμένων βρίσκονται σε ένα καθεστώς, σε ένα πλαίσιο τηλεεργασίας. Σε σχέση επίσης με τις επιχειρήσεις και με το ποιες ακριβώς είναι εκείνες οι θέσεις και εκείνες οι επιχειρήσεις που η τηλεεργασία αναπτύσσεται, είναι όπως είπαμε και προηγουμένως αυτές οι οποίες είναι έντασης γνώσης. Είναι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θέσεις οι οποίες ακριβώς μπορούν να λειτουργήσουν αξιοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Στην προηγούμενη κάρτα μου έκανε εντύπωση που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι εδώ, οι έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν αυξημένη παραγωγικότητα λόγω διεύρυνσης του ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου. Λόγω υψηλότερης συγκέντρωσης, ότι επιτυχάνουν καλά. Τώρα, άμα είσαι στο σπίτι και δουλεύεις και κλαίει το παιδί. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς. Η αλήθεια είναι όμως ότι αν σκεφτούμε ότι γλιτώνει, παράδειγμα, αυτός που είναι τηλεργαζόμενος στη μετακίνηση, την καθημερινή μετακίνηση, με ό,τι φορτίο αυτή μπορεί να επιφέρει στην καθημερινότητά μας και στην ψυχολογία μας, μπορεί επίσης να το αντιληφθεί. Όπως επίσης. Πάντως αυτό που καταλαβαίνω, παρακαλώ, εγώ, κύριε Βέργαδε, συγγνώμη, αν το καταλαβαίνω καλά, είναι ότι όσο ψηφιοποιείται η παραγωγή και η εργασία, τόσο αυτό
είναι ένα έφορο πεδίο για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η τηλεργασία. Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιοποίηση... Δηλαδή, όταν έρθει το 5G, το πολύ αναμενόμενο, η πέμπτη γενιά τηλεπικοινωνιών με τις απίστευτες χωρητικότητες δικτύων για τις απίστευτες ταχύτητες, φαντάζομαι ότι αυτά τα ποσοστά για τα οποία μιλάμε σήμερα και περιέχει η έρευνά σας, θα είναι ψήγματα μπροστά σε αυτό που θα συμβεί. Η λογική λέει ότι η διευκόλυνση που θα προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικά όταν θα πάμε και ελπίζουμε να μην αργήσουμε στις νέες διασυνδέσεις, θα βοηθήσει εκ των πραγμάτων, θα είναι μια αναγκαία, αλλά ίσως όχι και ικανή συνθήκη για να μπορέσει κανείς να πάει στην τηλεργασία. Αλλά σίγουρα η επέλαση της τεχνολογίας είναι εκείνη η οποία είναι καταλήτης, διότι μας επιτρέπει να οργανώσουμε διαφορετικά την εργασία και επομένως να διευκολύνουμε πολύ και τη ζωή μας. Να και δούμε εδώ, ναι. Παρακαλώ. Εδώ είναι τα επαγγέλματα τα οποία φαίνεται ότι αξιοποιούν περισσότερο την δυνατότητα της τηλεργασίας με βάση την έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ. Εδώ θα σημειώσω ότι σαρωτικά πρώτη είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και βεβαίως είναι ουσιαστικά επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Νομίζω αυτό είναι προφανές. Να πούμε όμως με την ευκαιρία αυτή ότι εκτός από την μελέτη την οποία υλοποιήσαμε, κάναμε και μια έρευνα σε περίπου 300 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους. Τους ρωτήσαμε διάφορα πράγματα όσον αφορά το τομέα της εργασίας, τους ρωτήσαμε και για την τηλεργασία. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να σημειώσει κανείς είναι ότι η πλειοψηφία, μάλλον μία στις 4 επιχειρήσεις που μετήχαν σε αυτή την έρευνα, η οποία κάλυψε 6 κλάδους, δυναμικούς κλάδους οικονομίας, μία στις 4 λοιπόν χρησιμοποιεί τηλεργασία. Εδώ βλέπουμε τους κλάδους. Αυτό ακριβώς το οποίο συζητάμε είναι βεβαίως η κλάδη της τηλεχνολογίας, πληροφορικής επικοινωνίας, ψηφιακή οικονομία, υγεία, φάρμακο. Επίσης είναι ένας άλλος κλάδος που και εκεί έχουμε αρκετά προωθημένη την εφαρμογή της τηλεργασίας, ο κλάδος των logistics. Κατεβαίνουμε λιγάκι στην αγροδιοτροφική αλυσίδα και στην ενέργεια. Έχουμε και τα σταδομικά υλικά και τα μέταλλα. Αυτή είναι η 6 κλάδη που μελετήσαμε, παραγωγική κλάδη που μελετήσαμε σε σχέση με την εφαρμογή. Το σημαντικό που προέκυψε εδώ επίσης είναι το εξής. Ενώ είναι προφανή τα ωφέλη και στην παραγωγικότητα και αν θέλετε και στην εξοικονόμηση κόστους και για την πλευρά από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο λόγος που κατά βάση σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις, σε αυτές εδώ τις επιχειρήσεις, η τηλεργασία έχει υιοθετηθεί στην καθημερινότητα της επιχείρησης, είναι η επιθυμία των ίδιων των εργαζόμενων να την αξιοποιήσουν. Είναι ουσιαστικά το γεγονός ότι η τηλεργασία δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη οργάνωση χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους και είναι ένας τρόπος, ειδικά για τις επιχειρήσεις της ψηλής τεχνολογίας, να μπορέσουν να προσελκύσουν και να αποτελέσουν ελκυστικό χώρο και σημείο εργασίας για τους νέους, κυρίως την γενιά των millennials, θα λέγαμε. Έτσι. Όπως υπάρχουν και εδώ, αξίζει να το πει κανείς και είναι προφανές, πολλά πλεονεκτήματα και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Επειδή λέμε μόνο πλεονεκτήματα, κύριε Βέργα, δεν είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι τηλεεργάζονται δεν κοινωνικοποιούνται τόσο. Θα υπάρχει ένα έλλειμμα κοινωνικότητας, γιατί η εργασία είναι και μια συναναστροφή. Πας στη δουλειά σου, συναναστρέφεσαι με ανθρώπους, συζητάς, ζυμώνεσαι. Επίσης, έρεται κάθε έννοια συλλογικότητας στην εργασία. Αυτή είναι μια σοβαρή πρόκληση την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, αν θέλετε, στην περίπτωση που ακριβώς είμαστε σε ένα καθεστώς πλήρους τηλεργασίας. Δεν είμαστε κατά βάση εκεί. Έχουμε κυρίως μερική τηλεργασία, όπως λέμε. Ακριβώς. Με τις προκλήσεις τις συγκεκριμένες. Θα πω όμως κάτι. Η εφαρμογή της τηλεργασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μετάβαση, μια αλλαγή στην αξιακή μας αντίληψη και να περάσουμε σε συστήματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το κλειδί για την εφαρμογή της είναι αυτό. Αμοιβαία εμπιστοσύνη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ο κόσμος που έρχεται και αλλάζει. Ακριβώς.